Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Η 14η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια για τον Διαβήτη και ήθιστε τις ημέρες αυτές να γίνονται συγκεκριμένες εκδηλώσεις και δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης από τους συλλόγους διαβητικών όλης της χώρας. Βεβαίως, φέτος οι συνθήκες είναι διαφορετικές και φαντάζομαι ότι αλλάζουν και προτεραιότητες των συλλόγων αυτών. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Αθανάσιο Πετκίδη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Νομού Κοζάνης. Καλησπέρα σας, κύριε Πετκίδη. Καλησπέρα. Από ό,τι διαβάζω, η φετινή εκδήλωση, η φετινή δράση, η φετινή πρωτοβουλία έχει να κάνει και με το σύστημα υγείας και το προσωπικό που δίνει τον αγώνα του, έτσι. Μα η 14 Νοεμβρίου φέτος, για την Παγκόσμια ημέρα, είναι αφιερωμένη στο νοσηλευτικό μας προσωπικό. Mm-hmm. Τι ακριβώς θα συμβεί? Ναι, παρακαλώ. Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές παίξαν κρίσιμο ρόλο που διαμαρτυρόταν το ζαχαρόδι διαβήτη στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη, γιατί υποστηρίζουν πολύ τα άτομα του ζαχαρόδι διαβήτη. Mm-hmm. Και τώρα μέσω COVID μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και είναι η υποστήριξη των νοσοκόμων δηλαδή ήταν υπερβολική. Και είναι επαγγελματίες οι οποίοι εδώ και πολύ καιρό, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, δέχονται τεράστια πίεση, κύριε Πετκίδη, έτσι. Το γνωρίζω. Πάμε λίγο να δούμε ποια είναι η εικόνα σήμερα για την ευκολία ή τις δυσκολίες πρόσβασης στις δομές υγείας των διαβητικών. Επειδή όλοι πλέον έχουμε στρέψει τον ενδιαφέρον μας στον κορονοϊό, είναι εύκολη για εσάς η πρόσβαση στις δομές υγείας? Όχι, δυστυχώς δεν είναι εύκολη για τα νοσοκομεία. Υπάρχει πρόβλημα προπάντων δηλαδή στην περιοχή μας, λόγω του ότι έχει φύγει ο κ. Δουλιανίδης. Ναι. Το διαβητολογικό υπολειτουργεί εκεί πέρα. Μην ξεχνάτε ότι εμείς κάθε μήνα πρέπει να πάμε να γράψουμε αναλώσιμα, ισουλίνες, τέτοια πράγματα. Έτσι ακριβώς. Αυτό, γι' αυτό σας λέω, μας βοηθάνε οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές. Αλλά αυτό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και από ό,τι γνωρίζω και από άλλους συλλόγους, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι σχεδόν πανελλαδικό, έτσι. Είναι σχεδόν πανελλαδικό. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους εδώ σήμερα στην Ελλάδα που είναι δηλωμένοι διαβητικοί. Mm-hmm. 460 εκατομμύρια είναι σε όλο τον κόσμο. Και είναι και ευπαθείς ή δυνητικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ακριβώς. Και ύστερα και ο ίδιος ο διαβητικός φοβάται τόσο εύκολα και στην πρόσβαση στο νοσοκομείο. Φοβάται λόγω του κορονοϊού. Mm-hmm. Έχουν φοβηθεί πάρα πολύ. Πάμε να δώσουμε μερικά μηνύματα για την 14η Νοεμβρίου. Ο βασικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση. Ότι χρειάζεται ενημέρωση, πρόληψη, έτσι, όλων των ενημέρωση πολιτών. Ενημέρωση και πρόληψη, αυτό το τονίζουμε κάθε χρόνο, είναι το βασικότερο πράγμα για έναν, όχι μόνο για έναν διαβητικό, που το είναι διαβητικός και το γνωρίζει, αλλά για όλους τους μελλοντικούς διαβητικούς που θα είναι, γιατί δυστυχώς τύπου 2 υπάρχει μια τρομερή αύξηση. Mm-hmm. Και όχι μόνο σε μεγάλες ηλικίες όπως είχαμε συνηθίσει να λέμε, ναι, αλλά υπάρχει τύπου 2 και πλέον και σε παιδιά. Αυτό γίνεται γιατί έχουν αλλάξει ο τρόπος ζωής ή γιατί γίνεται... Τρόπος ζωής, διατροφή, ναι, χίλια δύο πράγματα. Μάλιστα. Άρα πρόληψη, ενημέρωση... Πρόληψη και ενημέρωση. Έτσι ακριβώς. Είναι το α και το ω δηλαδή για αυτά τα πράγματα.